Γεια χαρά φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καμπίνο επεισόδιο. Λοιπόν, πρώτη ετίας, όταν κατεβαίναμε με τον κομμουνιστή στην Αθήνα για να παίξουμε σε ένα τηλεπαιχνίδι με τον Γιωργούλη, το Joker, το οποίο υπάρχει σε playlist άμα θέλετε να το δείτε. Λοιπόν, όταν θα πηγαίναμε με τρένο, φτάνω στο σταθμό το πρωί και μου λέει, δεν στέχει εδώ Rich Racer, άμα αν λέω, είχα 5 λεπτά χρόνο και έριξα ένα κερματάκι μέσα, έπαιξα, πήγαμε Αθήνα, περάσαμε τέλεια, πήραμε κανένα τετραχίλιαρο, γυρίσαμε. Και τώρα που ξεκίνησα να κάνω αυτή την κατάσταση με τις καμπίνες στα βίντεο, την είχα στο μυαλό μου και λέω, θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει. Και τώρα κατευθυνόμαστε προς το σταθμό να δούμε αν όντως υπάρχει ακόμα η καμπίνα Rich Racer για να παίξουμε. Θυμάμαι δεν ήταν η γνήσια. Θα πούμε λίγα λόγια τώρα εδώ για το Rich Racer. Με το Rich Racer που λέτε παιδιά, έχω ιδιαίτερη αδυναμία και αγάπη. Ήταν από τις πρώτες καμπίνες, δεν ήταν η πρώτη, αλλά ήταν από τις πρώτες καμπίνες που έπαιξα στην Αγία Τριάδα. Και μετά πήρα PlayStation 1 και το είδα το παιχνίδι και τρελάθηκα. Και λέμε, εδώ είμαστε. Rich Racer, παιδιά, Namco, έριχνες τα λεφτά σου σε αυτές τις καμπίνες και δεν έχανες τα λεφτά σου. Δηλαδή, έβλεπα, αμάν την εταιρεία Namco, αυτή δεν είναι που έχει το Time Crisis, αυτή δεν είναι που έχει το Tekken, αυτή δεν είναι που έχει το Rich Racer. Οπότε δεν χάναμε τα λεφτά μας. Εξαιρετική κατάσταση. Πολύ το γουστάρω το Rich Racer και τα έπαιξα όλα στο PlayStation 1 και το Rich Racer 1 που είπαμε και το έχω σε την Black Case, την Double που έβγαινε, το πρωτότυπο. Μετά Rich Racer Revolution, εξαιρετικό και αυτό, όχι τόσο καλό στο Rich Racer το πρώτο. Μετά είχαμε το Rage Racer που ήταν λίγο πιο σκοτεινό και μετά είχαμε το Rich Racer 4 που ήταν πάρα πολύ καλό, απλά ξέφυγε λίγο από εκείνο το arcade το κλασικό, γιατί είχε βγει το Gran Turismo που είχε πιο simulator το πράγμα, οπότε επηρέασε και τα πιο arcade ραλάκια θέλοντας και μη, δηλαδή πάψανε να είναι τόσο απλοϊκά και διασκεδαστικά μεν, αλλά όχι τόσο απλοϊκά όσο ήταν η προκάτοχή τους. Μετά πήγαμε στο Rich Racer 5, θα τα πούμε όλα αυτά. Σε λίγο φτάνουμε στο σταθμό να δούμε εάν υπάρχει ακόμα, μακάρι θούλη μου, αυτή η ωραία καμπίνα το Rich Racer 1. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, υπάρχει ακόμα η καμπίνα. Πριν 2 χρόνια την είχαμε δει με τον κομμουνιστή, όπως σας είπα στο αμάξι, ότι πάμε να δούμε, δεν είμαστε σίγουροι αν υπάρχει η καμπίνα. Δεν είναι η γνησία Rich Racer της Namco, αλλά κάτι περίεργο είναι, παιδιά. Δείξω λίγο εδώ πέρα τώρα, είναι λίγο περίεργο. Φόρμουλα 1 λέει εδώ, λέει Namco επάνω, αλλά δεν είναι η γνησία. Θα πάμε να παίξουμε Rich Racer. Έχω τρέλα. Είχαμε ένα διευράκι, μας το χαλάσαμε στο ταμείο και θα πάμε τώρα να γυρίσουμε ένα ψωδιάκι να δούμε τι γίνεται με το Rich Racer, εντάξει. Λοιπόν, θα αφήσουμε την τσάντα εδώ και θα ρίξουμε το κέρμα να δούμε. Εντάξει, είμαι κοντούλης. Άστε την τσάντα, δεν πειράζει. Ηχιάκια εδώ δουλεύουνε. Το μυστικό να τα αφήσει λίγο. Στην έκδοση του PlayStation δεν υπήρχε ο τύπος από τα πίτη, υπήρχε μόνο η τύπισσα, εντάξει. 60 FPS, είχε βγει στο Rich Racer 4 στο PlayStation, το είχαν δώσει ένα ανανεωμένο Rich Racer 1 μέσα με τα 60 FPS. Κλασική μουσική Rich Racer, πάρα πολύ ωραίο. Μπορώ να φάω όλα μου τα λεφτά εδώ πέρα όπως έκανα πιτσιρικάς. Ωραία. Για να δούμε θα καταφέρουμε. Βλέπετε και τα μικρά παιδιά γοητεύονται από τα Rich Racer και τα παιχνίδια, τις καμπίνες. Τι ωραία μουσική 90's, με τα πιανάκια του, με αυτά, με τα τούνελ.
με τα τούνελ, με τα ελικόπτερα που περνάνε, διασκέδαση, σε καράλι, Ridge Racer, Daytona. Και θα παίξω μετά και μια πίστα πιο δύσκολη. Στο PlayStation 1 είχε βγει το Ridge Racer το 1, το Revolution, το Rage Racer που ήταν πιο σκοτεινό, το Ridge Racer 4 που ήταν εξαιρετικό και τώρα πρόσφατα πήραμε το Ridge Racer 5 στο PS2. And everything that you want. Νέρα. Δεν ξέρω καλά αγγλικά, αλλά τα θυμάμαι. Τα έχω βγάλει και σε 5. Όχι, εντάξει. Δεν θα πω για τους χρόνους, τους έχω στην κάρτα μνήμης. Να ξέρετε ότι είμαι άρρωστος με το Ridge Racer. Λοιπόν, είχε τα αμάξια έτσι, ξέρετε είναι πιο arcade. Πρώτος βγήκα, αλλά παρόλα αυτά θα παίξουμε και πιο δύσκολη πίστα τώρα θα πάμε. Εντάξει, θα πάμε και στην πιο δύσκολη πίστα. Στο arcade είχε ουσιαστικά μία ήταν η πίστα με κάποιες διακλαδώσεις. Όταν το τερμάτιζες έπαιζες ανάποδα τις πίστες. Το θέμα ήταν να βρεις το λευκό αυτοκίνητο το πολύ γρήγορο. Εντάξει, θα ρίξουμε ακόμα ένα κέρμα. Θα πάμε στο Advance. Αυτό είναι το Novice. Θα πάμε στη δύσκολη. Έτσι. Εδώ τώρα στην εύκολη μέχρι 200 και τελική. Εδώ πάει κάπου 220. Για να δούμε τι θα κάνουμε στη δύσκολη. Η συγκεκριμένη πίστα τώρα έχει ένα επιπλέον κομμάτι που είναι πολύ δύσκολο στις στροφές. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ τα υπόλοιπα θα γίνει παιδιά. Οκ. Φοβερό soundtrack, πολύ ωραία τραγούδια. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχα πάρει στο PlayStation 1. Φοβερά χρόνια, βλέπετε φοίνικες, βλέπετε θάλασσα. Στην εποχή τη 30-διάβητη η επανάσταση στα ραλάκια φάνηκε πάρα πολύ. Δηλαδή το Super Nintendo είχε ένα Lamborghini καλό θυμάμαι. Αλλά ήτανε τούτη, δεν ήταν αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ με το σεγκαράλι. Από εδώ στρίβουμε, βλέπετε από εδώ μέσα. Πολύ δύσκολος ο δρόμος, εδώ γίνονται και έργα μάλιστα. Δύσκολες στροφές. Δεν τα καταφέραμε εδώ. Πολύ μεγάλη στροφή εδώ. Βλέπετε εδώ τα οχτάρια, τα οχταράκια. Όπως σας είπα η καμπίνα δεν είναι γνήσια. Namco. Πρώτη φορά που έπαιξα Ridge Racer ήταν στην Αγία Τριάδα. Καμπίνα πάντα έτσι. Τα τούνελ, μου άρεσε να ρίχνω και τις κορίνες εδώ. Είναι πολύ στενά το γκάζ με το... Κλείσε και κάνει και ένα κοντινό λίγο στα πόδια πως παίζω. Δεν προλάβαμε για λίγο. Κάθε στροφή είναι σημαντική. Δεν το προλάβαμε. Λοιπόν, game over. Αυτό ήταν το Ridge Racer. Και χαίρομαι που υπάρχει ακόμα εδώ αυτή η καμπίνα. Μετά από χρόνια, άρα σημαίνει ότι κάποιος την ταΐζει για να υπάρχει και να μην καίει τζάμπα ρεύμα. Αυτό ήταν το επεισόδιο μου στο σημερινό. Ελπίζουμε να περάσετε καλά.